ενημέρωση. Με ευχάριστη πρωινή διάθεση για τα πρώτα γεγονότα της ημέρας στην Κρήτη. Καλημέρα στις 7. Από νωρίς το πρωί, ξυπνάμε με το στίγμα της ημέρας ειδησιογραφικά από τον δημοσιογράφο Παντελή Γιαΐτση και τη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα στις 7». Ρεπορτάζ, χρήσιμες πληροφορίες και ανταποκρίσεις από όλη την Κρήτη για θέματα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά. «Καλημέρα στις 7». Καθημερινά στις 7 το πρωί. Παρουσιάζει ο Παντελής Γιαΐτσης. Νέα στις 7. Στη συνέχεια της ημέρας, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Αριστεία Μπουτζαλή και ο Μάνος Φυριδάκης αναλύουν τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Τρίτη χρόνια νέα στις 7, στη νέα τηλεόραση Κρήτης. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θέματα επικαιρότητας, θέματα ψυχολογίας, θέματα ψυχαγωγίας, θέματα πολιτισμού και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους πολίτες. Μέσα από συζητήσεις με τους καλεσμένους της εκπομπής, εντοπίζουν προβλήματα, προβάλλουν ιδέες και απόψεις και προτείνουν παρεμβάσεις. Νέα στις 7. Κάθε απόγευμα στις 7. Παρουσιάζουν η Αριστεία Μπουτζαλή και ο Μάνος Πυριδάκης. Υγεία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Λευτέρης Κουρκουλός και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Υγεία. Στόχος μας κάθε Τετάρτη βράδυ να πάψει η υγεία ή ό,τι σχετίζεται με αυτήν να παραπέμπει σε δυσάρεστες και απαισιόδοξες έννοιες. Μόλις τα έμβρια έχουν γίνει και έχουν φτάσει στο σημείο της βλαστοκής που βλέπουμε εδώ πέρα, είμαστε έτοιμοι να τα μεταφέρουμε πίσω στη γυναίκα. Ό,τι μας απασχολεί γύρω από θέματα υγείας σωματικής και ψυχικής, τη διατροφή μας και την ποιότητα ζωής, παρουσιάζονται μέσα από ρεπορτάζ αλλά και τη συμμετοχή ειδικών συνεργατών που συμβουλεύουν και προτείνουν για διάφορα ιατρικά θέματα με έγκυρο και κατανοητό τρόπο. Υγεία. Κάθε Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Παρουσιάζει ο Λευτέρης Κουρκουλός. Κοινός νους στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοινός νους στην Ευρώπη, όπως κάθε Τετάρτη λίγα λεπτά μετά τις 11, στη συχνότητα της νέας τηλεόρασης. Σε μια εποχή που τα όσα διαδραματίζονται στην Ευρώπη μας αφορούν άμεσα, Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές δίνουν τον παλμό της Ευρώπης μέσα από ζωντανές συνδέσεις και αποστολές στην έδρα των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Η δημοσιογράφος Μαρίνα Γιακουμάκη ταξιδεύει στο Στρασβούργο και αναδεικνύει κέρια πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Κοινός νους στην Ευρώπη. Κάθε Τετάρτη στις 11 το βράδυ. Παρουσιάζει η Μαρίνα Γιακουμάκη. Δόμηση και οικονομία. Καινούργια χρονιά φέτος, για τρίτη σερή χρονιά, βλέπετε την εκπομπή Δόμηση και Οικονομία. Μια εκπομπή η οποία ασχολείται με τον τομέα της οικοδομής, με τον τομέα της οικονομίας. Για ό,τι νεότερο συμβαίνει στον επιχειρηματικό χώρο και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τον κλάδο της δόμησης και των κατασκευών, μας παρουσιάζει ο Πέτρος Χατζησταύρος. Κάθε φορά προτείνει λύσεις και αναλύει μαζί με καλεσμένους διαφόρων ειδικοτήτων ό,τι μπορεί να απασχολεί για τη δόμηση και οικονομία έναν ιδιώτη ή και έναν επιχειρηματία. Δόμηση και οικονομία. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Παρουσιάζει ο Πέτρος Χατζησταύρος.